Αλή, και το πρώτο πράγμα που έχω να σου πω είναι να σου ζήσει ο γιος σου. Ευχαριστώ. Τον είδα πριν από λίγο και είναι κούκλος, πράγματι. Το δεύτερο. Δες τι όμορφα ματάκια έχει. Όλα. Όλα είναι όμορφα. Το δεύτερο, ότι σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στο Λάτκι Πιπέρι σήμερα. Και το τρίτο, να σου κάνω ένα κάπως πρωτότυπο ερώτημα. Πώς αισθάνεσαι τώρα που είσαι μητέρα? Δεν ξέρω αν η ερώτησή σου είναι πρωτότυπη, όμως εμένα μου γίνεται για πρώτη φορά και δεν βρίσκω λόγια να σου πω πώς αισθάνομαι τώρα που είμαι μητέρα. Ξέρεις, είναι ένα περίεργο συνέστημα. Νομίζω πως έκανα ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Αισθάνομαι σπουδαία. Βέβαια, το να αποκτήσεις ένα παιδί ίσως είναι απλό και φυσικό, αλλά ακριβώς στην απλότητα του πράγματος βρίσκεται και το μεγαλείο του. Ναι. Εγώ βέβαια το παιδί το απόκτησα πολύ δύσκολα. Με πολύ κόπο, ναι, το ξέρω και το έζησα από κοντά και αυτό ακριβώς με συγκινεί παραπάνω. Είδα τη μάχη που έδωσες. Ναι, είχα πίστη στο Θεό ότι θα νικήσω, ναι, και στο τέλος τα κατάφερα. Φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ και ένας άνθρωπος, τον ξέρεις επίσης. Το γιατρό, τον Παπα-Νικολάου. Ναι, ο φοιτητής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο Νίκος ο Παπα-Νικολάου, με βοήθησε όχι μόνο σαν γιατρός, αλλά και σαν άνθρωπος. Με ψύχωνε και μου έδωσε κουράγιο να τα βγάλω πέρα. Αν ήξερες πώς αισθάνομαι τώρα που αντικρίζω το παιδί μου, ναι, τι ευγνωμοσύνη αισθάνομαι για τον γιατρό μου και για όλους τους ανθρώπους που μου παραστάθηκαν αυτό το δύσκολο καιρό. Ναι, είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο το ότι όλος ο κόσμος, πολλής κόσμος, μετήχε στην υπόθεση του παιδιού σου και άγνωστοι τηλεφωνήσαν εδώ, ακόμα και σε μένα. Για να καταλάβεις, σε μένα τον ίδιο τηλεφώνησε ένας φίλος, δεν τον ήξερα, ανώνυμος, ναι, και μου λέει να σας ζήσει. Λέω, με συγχωρείτε, γιατί το λέτε σε μένα? Μου λέει, δεν είστε φίλοι? Λέω, είμαστε φίλοι. Λέει, να σας ζήσει. Λέω, ευχαριστούμε. Καλά είπες. Ναι, αλλά ασφαλώς θα πήρες εσύ πολλά τηλεφωνήματα, φαντάζομαι, θα πήρες πολλά γράμματα. Το τηλέφωνο εδώ του μυστηρίου δεν σταματάει ούτε στιγμή. Ναι. Τηλεγραφήματα, γράμματα, λουλούδια. Λουλούδια, το αθαπολείο. Το συγκινητικό είναι. Να, μερικοί άνθρωποι που δεν τους ξέρω καθόλου. Και όπως ένα περιστατικό, την πρώτη μέρα που ήμουν εδώ στο κρεβάτι, χειρουργημένη και μισοκοιμισμένη, ήρθε μια γριούλα με ένα μπουκέτο λουλούδια και λέει αυτά για την κυρία Λίκη να τη ζήσει το μωρό της. Τη ρώτησαν λοιπόν η μητέρα μου, πώς λέγεστε να της το πούμε, λέει, δεν έχει καμιά σημασία. Πέστε της μια γριούλα από το ανώνυμο πλήθος. Δεν είναι πολύ ωραίο? Ναι, είναι πολύ ωραίο, πραγματικά. Και αυτά όσον αφορά το ανώνυμο πλήθος, όσον αφορά τους επωνύμους φίλους, που είναι πολλοί, φαντάζομαι. Α, ναι, πάρα πολύ. Για πρώτη φορά είχα τόσο πολύ μεγάλη τη συμμετοχή στη χαρά μου, των συναδέλφων μου, όλων γενικά. Ιδιαίτερα με συγκίνησε ένα τηλεφώνημα της κυρίας Κιβέλης. Μέσα από την καρδιά μου είπε, εύχομαι να σου ζήσει ο γιώκας σου. Ναι, η Κιβέλη είναι μια γυναίκα που κατάφερε να συνδυάσει πολλά παιδιά, πολλά εγγόνια, πολλές ταινίες, όχι ταινίες, μη σχολείς, πολλά έργα, πολύ θέατρο μάλλον. Και πραγματικά έχει πολλά δικαιώματα να μιλάει πάνω σε αυτό. Εύχομαι να της μοιάσει η Λίκη. Μακάρι. Ναι. Νομίζω σε πήρε και η Τζέννη τηλέφωνο. Ναι, μου τηλεφώνησε από τη Θεσσαλονίκη και μου ευχήθηκε. Και εδώ είναι το καταπληκτικό, Σκέψου ότι... Ναι. Αυτή η παράλληλη βία. Οι παράλληλες εγκυμοσύνες, ναι, παράλληλες κεσαρικές τομές, παράλληλα αγοράκια. Ναι. Και ξέρεις ότι ο γιος μου γεννήθηκε τη μέρα που ο γιος της Καρέζη γινόταν 40 ημερών. Άλλη μια σύμπτωση. Είναι καταπληκτικό. Θα σου κάνω τώρα μια διπλή ερώτηση για δύο γυρίσματα που με ενδιαφέρουν. Ναι. Πότε γυρίζεις σπίτι σου και πότε γυρίζεις την επόμενη σου ταινία? Στο σπίτι μου γυρίζω την Πέμπτη, αν θέλει ο Θεός, μαζί με το γιο μου. Μαζί με το Γιαννάκι. Ναι. Και την επόμενη μου ταινία είναι, όπως ξέρεις, η Δασκάλα με τα Χρυσά Μαλλιά. Ναι, είναι η ταινία της οποίας η παραγωγή είχε διακοπεί, διότι είχε αρχίσει στο μεταξύ η παραγωγή του Γιαννάκη. Ακριβώς. Ναι. Είναι για μένα μια ταινία σταθμός. Σε αυτή την ταινία έμεινα έγκυος και τώρα που θα τη συνεχίσω θα είμαι μητέρα. Και νομίζω ότι και η ταινία αυτή καθ' αυτή είναι η πιο σπουδαία, η πιο σημαντική που έχω κάνει ως τώρα. Παραγωγός είναι ο κύριος Φίνος, ο οποίος είναι και νονός. Ναι. Της ταινίας και του Γιαννάκη. Ο Φίφης θα μαζί με την Τζέλα, τη γυναίκα του, θα μου βαφτίσουν το, ναι, Γιαννάκη μου. Και εδώ υπάρχει μια πάλι εκπληκτική σύμπτωση. Ο πατέρας μου, ο πατέρας του Δημήτρη και ο πατέρας του Νονού, το ίδιο όνομα, Γιάννης. Δεν είναι καταπληκτικό? Ναι, είναι μια σειρά συμπτώσεων. Ναι. Πες μου κάτι, Αλίκη. Η αρχική σου ταινία που είχες γυρίσει με τον Δημήτρη ήταν η Αστέρο, δεν είναι έτσι? Η πρώτη ταινία ήταν η Αστέρο. Ακολούθησε το Ξύλο.
Και στις δύο αυτές ταινίες, ναι, ξέρω τι θες να με ρωτήσεις, αν τα πηγαίναμε καλά. Δεν τα πηγαίναμε πολύ καλά. Ναι, έχω ακούσει ότι η ατμόσφαιρα ήταν κάπως ψυχρή τότε της συνεργασίας. Ναι, ναι, αδιάφορη, αδιάφορη. Χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια για να ζεσταθεί η ατμόσφαιρα και να παραζεσταθεί δηλαδή. Να πάτε από τη Σιβηρία, ας πούμε, στη γη του Πυρός. Ναι, ναι, ναι. Στην Κολόμβο, όπως ξέρεις, του Ανούι, ο Δημήτρης μου έκανε πρόταση να παντρευτούμε. Άκου άλλη συνήθωση. Με αυτό το έργο είχαμε δώσει εξετάσεις διπλωματικές στη δραματική σχολή. Και σε αυτό το έργο μου έκανε την πρόταση γάμου και παντρευτήκαμε. Λοιπόν, είμαι πολύ τυχερή που παντρευτήκαμε μετά από 10 χρόνια και δυο είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί εντωμεταξύ είμαστε και όριμοι και δημιουργημένοι και τέλος πάντων με πυγμένα μυαλά άνθρωποι. Ναι, φτασμένοι. Φτασμένοι. Και τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε και πολύ πολύ ευτυχισμένοι. Ο Γιαννάκης μας έκανε να αισθανόμαστε και δυο χαζογονείς βέβαια, αλλά νομίζω ότι μας γέμισε τη ζωή μας και από τώρα και στο εξής όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο φυσικά. Είμαι σίγουρος, Αλίκη. Ναι. Πες μου κάτι, πώς είναι ο Δημήτρης σαν άνθρωπος, σαν σύζυγος, έχει ελαττώματα? Σαν άνθρωπος, σαν σύζυγος δεν έχει ελαττώματα, σαν άνθρωπος έχει φυσικά, όλοι οι άνθρωποι. Και εσύ το ίδιο, όλοι μας. Εγώ έχω περισσότερα, ναι. Έχουμε όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό, έχουμε και δυο καλή καρδιά. Και θα την πάρει και ο Γιαννάκης, φαντάζομαι. Εύχομαι ο γιος μου να κληρονομήσει την καλή μας την καρδιά και φυσικά όσο γίνεται λιγότερα ελαττώματα και από τη μαμά και από τον μπαμπά. Δεν θα σου κάνω εκείνο το πρωτότυπο ερώτημα που σου κάνανε, αν θα τον κάνετε ηθοποιό το Γιαννάκη. Όχι το παιδί, ας να μεγαλώσει, Γιαννάκη. Ας να ησυχάσει, ας να ησυχάσει. Το παιδάκι. Το παιδάκι το καημένο. Φοβάμαι ότι δεν έχουμε παραπάνω ώρα στη διάθεσή μας, Αλίκη. Ναι. Εύχομαι να τον δεις το Γιάννη όπως θες, να τον δεις να γίνεται λεβεντόπεδο, σαν την ταινία που γυρίζει ο πατέρας του. Και σαν τον πατέρα του τον ίδιο, γιατί είναι λεβεντόπεδο, που τα λέμε. Και άφησε με να πω μια φορά πόσο ευτυχισμένη είμαι. Ίσως είναι πολύ λίγο αυτό που λέω. Είναι πολύ ωραίο πάντως. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Το μεσημέρι που κράτησα το παιδί μου στα χέρια μου και το θύλασα, αισθάνθηκα ότι δεν έχω αισθανθεί ποτέ ως τώρα. Καμία επιτυχία, καμία δόξα, κανένα χειροκρότημα δεν μπορεί να δώσει σε μια γυναίκα αυτό που της δίνει η μητρότητα. Ναι, Φρέντι, είμαι ευτυχισμένη. Το πιστεύω και νομίζω ότι όσοι τα ακούν χαίρονται μαζί σου, γιατί η ευτυχία είναι κάτι που εκπέμπεται και που όσοι το έχουμε. Ναι. Μπορούμε να το δίνουμε στους άλλους και να το χαίρονται και οι άλλοι. Και όταν την ευτυχία την κερδίζει με δυσκολία, έχει πιο αξία. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δεν έχει σημασία. Τώρα όλα τα ξέχασα. Το όλα. Παιδί μου και είναι. Τα πικρά και τα άσχημα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε όλα καλά, Λίκη. Ναι. Εύχομαι να γυρίσει σπίτι, να γυρίσει ταινία και. Να χαίρομαι το γιο μου. Και την κόρη σου μετά, όταν έρθει.